Ανδρέα, 1-1 φεύγετε με τον βαθμό ισοπαλίας από το τσίριο στάδιο. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο ασφαλώς δεν μας ικανοποιεί και δεν ήταν αυτός ο στόχος μας. Θέλαμε να κερδίσουμε σήμερα το παιχνίδι. Όσον αφορά το αγωνιστικό, θεωρούμε ότι μέχρι το 70 περίπου το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο. Δεν κατάφερε μια από τις δύο ομάδες να επιβληθεί. Όσον αφορά την δική μας ομάδα, δεν μπορέσαμε να βγάλουμε τα χαρίσματα μας, το αγωνιστικό μας προφίλ στο γήπεδο σε αυτό το χρονικό διάστημα. Όμως τα τελευταία 20 λεπτά, περίπου 20 λεπτά, έχουμε την εντύπωση ότι κυριαρχήσαμε στο γήπεδο, αρχίσαμε να θυμίζουμε την ομάδα που δείξαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Κάναμε προϋποθέσεις για γκολ, φτιάξαμε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες, όμως δεν είχαμε το καθαρό μυαλό για να μπορούσαμε να τελειώσουμε κάποια και να φύγουμε με τους 3 βαθμούς σήμερα από το Τσίριο. Μια έδρα δύσκολη σίγουρα. Πρέπει να δούμε το επόμενο παιχνίδι. Είναι στην έδρα μας με την Ένωση, με έναν αντίπαλο που είναι ανεβασμένο στο τελευταίο χρονικό διάστημα και επιβάλλεται να επιστρέψουμε στις νίκες μετά από 2 αγωνιστικές που δεν έχουμε κερδίσει. Εντάξει, όσον αφορά τη διαιτησία, υπήρχαν κάποιες φάσεις, οποίες επειδή δεν είχαμε monitor φακό εκεί για να τις δούμε, θα πρέπει να τις δούμε ξανά για να μπορέσουμε να έχουμε άποψη για κάποιες φάσεις που έγιναν στο παιχνίδι. Δεν κερδίσατε τις τελευταίες 2 αγωνιστικές, σας αγχώνει αυτό εν ώψη της συνέχειας? Εντάξει, σίγουρα το αποτέλεσμα με τον Εθνικό ήταν οδυνηρό για μας. Ήμασταν το απόλυτο φαβορί. Παίζαμε μια ομάδα που βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην έδρα μας και πρέπει να κερδίσουμε. Οπότε ήταν ένα αρνητικό αποτέλεσμα για μας, μια πρόσμηνη απώλεια. Σήμερα παίζαμε ένα παιχνίδι ντέρπι. Θέλαμε την νίκη. Μείναμε στη ισοπαλία. Εντάξει, τώρα θα πρέπει να διαχειριστούμε. Στις μεγάλες ομάδες αυτό που τις κάνει να ξεχωρίζουν είναι ότι μπορούν να διαχειριστούν αυτές τις αποτελέσματα αναπάντεχα ή απρόσμενα ή εκτός προγράμματος, και εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε. Είμαστε στους στόχους μας, η ομάδα διανύει μια σεζόν ουσιαστικά που είχε ξεκινήσει από το καλοκαίρι σχεδόν από το μηδέν και είμαστε σε ένα επίπεδο καλό, όμως ο πήχης είναι πολύ ψηλά και θα πρέπει να επανέλθουμε στις νίκες από το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Πριν κλείσουμε, θέλω να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας που ήταν εξαιρετικότατο σήμερα, εντυπωσιακό στις κερκίδες. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο παιχνίδι με την Ένωση το Σάββατο. Έχουμε και ένα επαναληπτικό κυπέλλο την Τετάρτη. Μπορεί να έχουμε κερδίσει 4-1 το πρώτο παιχνίδι, όμως θα πρέπει να είμαστε σοβαροί. Να μην βάλουμε δύσκολα στον εαυτό μας και συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ, την καλή. Να είστε καλά.